Θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέμα τα Μακεδονίας Θράκης, φυσικά τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, έναν άνθρωπο, έναν πολιτικό που προέρχεται βέβαια από τον χώρο του αθλητισμού και εκεί τον πρωτογνωρίσαμε. Καλησπέρα σας κύριε Καλαφάτη. Καλησπέρα κύριε Ζαγόρο, καλησπέρα σε εσάς, τις ακροάτρες και τους ακροατές σας. Τι κάνετε Υπουργέ, πώς είστε? Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, πάρα πολύ καιρό. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά μας δίνει ευκαιρία να τα πούμε τώρα από κοντά. Κοιτάξτε, ο καθής εφοετάχθη, είμαστε εδώ πέρα στο έργο το δικό μας, που αφορά τη Μακεδονία και τη Θράκη σε μια σειρά ζητημάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα, εποπτικού για τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς μας, να τρέχουμε μεγάλα έργα στην πόλη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, να βοηθάμε την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη, όταν λέτε, Υπουργέ μου, τι εννοείτε? Τα μεγάλα έργα. Υπάρχουν μια σειρά έργων τα οποία βρίσκονται εντός χρονοδιαγραμμάτων και στις ράγες, είτε αφορά το Μουσείο Ολοκαυτώματος, είτε αφορά την ενοποίηση του παραλιακού μετόπου, είτε αφορά το περίφημο flyover, είτε αφορά την αναβάθμιση σε ένα τεράστιο πάρκο αναψυχής του στρατοπέδου Παύλου Μελά και μια σειρά άλλων μικρών ή μεγάλων παρεμβάσεων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Και ένα σχετικό συντονισμό τον κάνω και εγώ σε συνεργασία με συναδέλφους υπουργούς, οι οποίοι βρίσκονται φυσικά στην Αθήνα. Ο ρόλος δηλαδή και του Μακεδονίας Θράκης είναι και αυτός. Να συντονίζει και να επιταχύνει ουσιαστικά τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής, αναπτυσσιακού χαρακτήρα, θα το έλεγα. Είστε αισιόδοξος, είστε, βλέπετε ότι έχουν μπει σε έναν δρόμο καλό όλα αυτά που. Ναι, κοιτάξτε, όλα αυτά τα έργα που προαναφέρατε. Και μέσα από τις επισκέψεις, τις τελευταίες επισκέψεις και τις συχνές επισκέψεις που κάνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει φανεί και έχει διαπιστωθεί ότι όλα είναι εντός χρονοδιαγραμμάτων, όλα αυτά τα μεγάλα έργα τα οποία σας ανέφερα και υπάρχουν και άλλα βεβαίως, και το γήπεδο του ΠΑΟΚ και μεγάλες παρεμβάσεις στην ανατολική πλευρά, είναι η Μαρίνα που είναι ένας μεγάλος επενδυτικός στόχος στην Καλαμαριά. Είναι μια σειρά ζητημάτων τα οποία νιώθουμε, ξέρουμε, διαπιστώνεται ότι είναι σε εξέλιξη. Η Θεσσαλονίκη διψάει, είναι η αλήθεια. Ναι, βέβαια. Έχει ανάγκη, είναι η αλήθεια. Δικαίως υπάρχει συνεχής πίεση από όλους τους φορείς αυτών των έργων για να γίνονται πιο γρήγορα τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή το Μετρό Θεσσαλονίκης, να μην το ξεχάσουμε, πολλά έργα, είναι πάνω από 15-20 που είναι σε εξέλιξη. Δικαίως η Θεσσαλονίκη ζητάει και οι φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα έργα αυτά, ζητάει περισσότερους πιο γρήγορους ρυθμούς, αποτελεσματικότητα. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το πλαίσιο που κινείται αυτή η κυβέρνηση, να μιλάει με έργα, να μην μιλάει πολύ, να μην υπόσχεται πολύ. Και ο κόσμος Θεσσαλονίκης αυτό που απαιτεί είναι ακριβώς αυτό, να μην ακούει λόγια από τους πολιτικούς, αλλά να βλέπει συγκεκριμένα έργα. Γι' αυτό και όλες πιθανότατα δεν τα λέμε και πάρα πολύ συχνά, γιατί περισσότερο είμαστε εδώ πέρα να παράξουμε έργο παρά να μιλήσουμε γι' αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πολύ όριμος πλέον να αξιολογεί τις πράξεις και όχι τα λόγια. Μία από τις αφορμές που ζήτησα να μιλήσω μαζί σας και να σας ακούσει ο κόσμος, κύριε Καλαφάτη, είναι οι χθεσινές εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη βία. Όλες αυτές οι αποφάσεις που πάρθηκαν με αφορμή ένα πολύ άσχημο γεγονός, ένα τραγικό γεγονός, όλη αυτή η εξέλιξη των τελευταίων ημερών. Θέλω ένα σχόλιο, γιατί για μένα είναι σημαντικό, θα το επαναλάβω για τρίτη φορά, ότι προέρχεστε από τον χώρο του αθλητισμού, είσαι από τους ανθρώπους δηλαδή που νιώθουν σε αυτές τις περιπτώσεις, και θέλω, για μένα έχει σημασία ένα σχόλιο από τον Σταύρο τον Καλαφάτη για όλα αυτά. Ναι. Καταρχάς όλοι ήμασταν μάρτυρες σε ένα τραγικό γεγονός, σε μια δολοφονία ενός νέου παιδιού, το οποίο έπεσε θύμα της οπαδικής βίας, και εγώ εκλαμβάνω αυτή την πολύ σύνθετη και δύσκολη προσπάθεια, την θεσμική δηλαδή προσέγγιση από πλευράς της κυβέρνησης για να μπορέσουμε να διορθώσουμε πράγματα στο χώρο του αθλητισμού και κυρίως σε σχέση με την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Όλη αυτή η προσέγγιση, η νέα προσέγγιση, το νέο θεσμικό πλαίσιο και η τήρηση των νέων μέτρων από όλους μας, εγώ το εκλαμβάνω ως ένα διαρκές μνημόσυνο στη μνήμη του Άλκη, καθώς και σε όλα τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους λόγω της οπαδικής βίας. Οφείλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στον Άλκη,
και σε όλα τα θύματα της οπαδικής βίας, και νομίζω ότι αυτός είναι ένας έμπρακτος τρόπος να το κάνουμε, δηλαδή να συμμετέχουμε όλοι ενεργά σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι αφορά μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος της οπαδικής βίας, και γι' αυτό συμμετείχαν με επικεφαλής του Πρωθυπουργού τρία διαφορετικά υπουργεία, έτσι, το προστασίας του πολίτη, της δικαιοσύνης και του αθλητισμού, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια δέσμη μέτρων που είναι βασικά κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή, και θα γίνουν μέτρα τα οποία θα αποκτήσουν θεσμικό χαρακτήρα όταν έρθουν αυτά με το καλό και ψηφιστούν στη Βουλή, και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο βήμα για την επόμενη μέρα, για να μπορέσουμε όσοι αγαπάμε πραγματικά τον αθλητισμό και είμαστε εραστές του αθλητισμού, είτε αφορά αυτό το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, είτε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, είτε τα επαγγελματικά αθλήματα, είτε τα ερασιτεχνικά αθλήματα, να μπορέσουμε και να θωρακίσουμε αυτό που αγαπάμε και να το χαρούμε περισσότερο, χωρίς να κινδυνεύει η προσωπική μας ασφάλεια. Έτσι λοιπόν έχουμε σε αυτά τα μέτρα, αν θα μπορούσα έτσι να πω δύο λόγια βασικά, βέβαια. Είναι σε τρεις κατευθύνσεις κινούνται. Το ένα είναι σε ελεγκτικό επίπεδο, το δεύτερο είναι σε νομοθετικό επίπεδο και το τρίτο είναι σε λειτουργικό επίπεδο. Σε ελεγκτικό επίπεδο αφορά κυρίως τον τρόπο, την ένταση με τον οποίο θα γίνονται περισσότεροι έλεγχοι από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας και των ελεγκτικών οργάνων εν γέννη. Όπου θα γίνει με πιο εντατικό τρόπο ο έλεγχος της στήρησης των μέτρων. Το δεύτερο κομμάτι αφορά το νομοθετικό. Υπάρχει μια σειρά αυστηροποίησης των μέτρων που αφορά κυρίως τον αθλητικό νόμο και την οπαδική βία. Ούτως ή άλλως αυτή η κυβέρνηση είχε αυστηροποιήσει τις ποινές γενικότερα του ποινικού δικαίου όσον αφορά ανθρωποκτονία και άλλα βαριά κακουργήματα ή πλημελήματα. Είχε ήδη μεριμνήσει και στο επίπεδο της αθλητικής νομοθεσίας με δύο νομοθετήματα επίσης να αυστηροποιήσει τις διατάξεις που αφορούσαν την αθλητική βία, και έρχεται τώρα να θέσει ακόμα πιο αυστηρά πλαίσια στο ζήτημα το νομοθετικό. Και το τρίτο, που ίσως είναι και το πιο θα μπορούσα να πω ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, είναι το λειτουργικό επίπεδο, όπου πλέον βλέπουμε έναν πολύ αυξημένο ρόλο και μια ιδιαίτερα μεγάλη ευθύνη των ίδιων των ΠΑΕ, των ΚΑΕ ή των ερασιτεχνικών σωματείων σε σχέση με τη λειτουργία των λεσχών. Και βεβαίως το λειτουργικό επίπεδο είναι η ΠΑΕ, ΚΑΕ και τα ερασιτεχνικά σωματεία, και το άλλο κομμάτι βεβαίως είναι οι ίδιες οι λέσχες και η λειτουργία των λεσχών, που και εκείνες έχουν πλέον πολύ αυξημένο ρόλο και πολύ μεγάλη ευθύνη για την λειτουργία τους. Άρα σε τρία τέτοια επίπεδα, τώρα δεν ξέρω αν αυτό... θέλετε να μπούμε και σε επιμέρους θέματα, αλλά δεν ξέρω αν θα κουράσουμε τον αυτό... κόσμο, αυτές είναι τρεις γενικές κατευθύνσεις. Αυτό με τις ευθύνες των ανωνύμων εταιριών, είτε ΠΑΕ είτε ΚΑΕ τέλος πάντων, για τον κόσμο, για τις λέσχες, για τους οργανωμένους, για αυτά... είναι ένα θέμα δύσκολο να το διαχειριστούν οι ΠΑΕ έτσι μόνες τους, εννοώ. Δηλαδή θα πέσει πολύ βάρος πάνω τους. Υπάρχει η βούληση. Όχι, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Συμφωνώ. Ότι, σας ακούω, συγγνώμη, σας διέκοψα. Όχι. Λέω ότι υπάρχει βούληση, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με την κυβέρνηση και με τα αρμόδια υπουργεία. Γιατί είναι κάτι που προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση κιόλας να το δημιουργήσει ή να το αλλάξει από το ξεκίνημά του, από την αρχή του. Και αυτό είναι μεγάλο. Είναι μεγάλος ο συντελεστής δυσκολίας. Είναι σοβαρός, αυτό λέω. Γι' αυτό ακριβώς και σας είπα προηγουμένως ότι είναι μια πολύ σύνθετη και κοινωνικού περιεχόμενου, θα έλεγα, αποστολή. Αυτό δεν αφορά μονάχα την λειτουργία ενός χώρου, το αθλητικό θέαμα. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε όλοι, και εκ των πραγμάτων υπάρχουν οι βασικοί παράγοντες, όχι οι παράγοντες του ποδοσφαίρου, οι stockholders, οι συμμέτοχοι σε όλο αυτό το εγχείρημα, που είναι η πολιτεία που βάζει το θεσμικό πλαίσιο με τα αρμόδια τους όργανα, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τους δικαστικούς μηχανισμούς. Είναι οι ΠΑΕ, οι ΚΑΕ, οι οποίοι είναι οι επίσημοι φορείς που παράγουν τρόπον τεινά το αθλητικό θέαμα με τις ποδοσφαιρικές αθλητικές ομάδες που έχουν, και βεβαίως είναι και οι πολίτες, οι εκατοντάδες, οι δεκάδες, οι εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι των αθλημάτων. Όλοι αυτοί πρέπει να μπουν σε μια συντονισμένη γραμμή και να πάρει και ο καθένας την ευθύνη που το αναλογεί. Καταρχάς είναι εκ των ούνων κάνευ ότι είναι σημαντικό να υπάρξει και θα υπάρξει καθολική εφαρμογή των μέτρων, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ένταση σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι
αυτό είναι το θεωρούμε εκ των ονών κάνευ. Και είναι και σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε και το ρόλο μας όλοι. Ναι, η ΠΑΕ, η ΚΑΗ και τα αριστερικά σωματεία έχουν σημαντικό ρόλο, αναβαθμισμένο ρόλο. Θα αναφέρω σε 2-3 παραδείγματα για να καταλάβει και ο κόσμος mm-hmm. πώς θα λειτουργήσουμε. Ας πούμε, οι ανώνυμες εταιρείες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ θα έχουν την ευθύνη και να εξυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουν το σύστημα καμερών που παρακολουθούν τις εξέδρες των φιλάθρων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Και αυτό είναι και κάτι για το οποίο και θα ελεγχθούν. Δεύτερον, η έδρα της λέσχης των φιλάθρων θα είναι υποχρεωτικά πλέον η έδρα του αεραστεχνικού σωματείου της ΠΑΕ ή της ΚΑΕ από όπου βεβαιώνεται η λέσχη. Έτσι και η ΠΑΕ, η ΚΑΕ. Τώρα βάζω και τα τρία γιατί δεν ξέρω αφορά και τα τρία. Και την ΠΑΕ και την ΚΑΕ και το αεραστεχνικό σωματείο θα έχουν την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και ελέγχου στο Μητρό και στις δράσεις των μελών της λέσχης. Και παράλληλα θα υπάρχει υποχρέωση της ΠΑΕ ή της ΚΑΕ ή του αθλητικού σωματείου να αναρτά στην ιστοσελίδα του τα στοιχεία της λέσχης φιλάθλων και των παρατημάτων τους. Κάτι ακόμα που αφορά, ας πούμε, της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και τα αριστεχνικά σωματεία. Ότι σε περίπτωση που θα υπάρχει πλημελής εποπτεία με την καταγραφή παράνομων περιστατικών θα επιβάλλονται και διοικητικά πρόστιμα. Και ακόμα θα φτάνει και ποινές διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές. Επίσης, θα απαγορεύεται η διάθεση μεμονωμένων εισιτηρίων στις θύρες των γηπέδων όπου συγκεντρώνονται οι οργανωμένοι οπαδοί. Και το μέτρο αυτό θα ισχύσει άμεσα. Πολλές αλλαγές. Mm. Ναι, ναι. Πολλές αλλαγές. Και το μέτρο αυτό θα ισχύσει άμεσα από την ψήφιση του νόμου και συμπεριλαμβάνει και την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Και μια σειρά τέτοιων υποχρεώσεων, αντιστοίχων υποχρεώσεων, θα έχουν πλέον οι λέσχες φιλάθλων. Παραδείγματος χάρη, για να λειτουργεί νόμιμα ένα παράρτημα, θα υπάρχουν οι λέσχες και τα παραρτήματα λέσχες φιλάθλων. Mm-hmm. Για να λειτουργεί νόμιμα παράρτημα λέσχης φιλάθλων οπουδήποτε, θα απαιτείται η εγγραφή στο Μητρό Μελών της Λέσχης τουλάχιστον 50 ενηλίκων μονίμων κατοίκων της περιοχής, λειτουργίας του παραρτήματος με καθαρό ποινικό μητρό. Όλο από την αρχή, όλο από την αρχή. Ναι. Σωστές βάσεις. Σωστές βάσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο και είναι, όπως σας είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε και στη μνήμη του Άλκη και του κάθε Άλκη που έχασε τη ζωή του λόγω της οπαδικής βίας. Εσείς ήσασταν άλλωστε υπουργέ και από τους πρώτους που επισκέφθηκαν τα παιδιά, τα δύο, τους τραυματίες, τον Παναγικολάου. Το θυμάμαι. Κοιτάξτε. Αυτό. Γενικότερα, ναι, πάντως υπήρχε μια απόσταση από το θέμα από διάφορους πολιτικούς. Δεν ξέρω γιατί το φοβήθηκαν τόσο πολύ αυτό το θέμα, γιατί αυτό, με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό. Απλά επειδή το γνώριζα, ήθελα να σου το πω και όλα. Πήγατε, είδατε αυτά τα παιδιά εσείς εκεί στο Όχι μονάχα. Πήγα σε άμεσο χρόνο, μέσα σε λίγες μέρες, σε λίγες ώρες, συγγνώμη, από την γνωστοποίηση του τραγικού αυτού συμβάντος. Εγώ έκανα συγκεκριμένη τοποθέτηση χωρίς αστερίσκους, άκρος καταδικαστέα. Από τους ελάχιστους ήσασταν. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, αλήθεια είναι, δεν είναι. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, το ένιωσα, μα το θεωρώ χρέος μου και όχι μόνο αυτό. Πήγα εγώ ίδιος και σε συνεννόηση με την κυβέρνηση και με τον αρμόδιο υπουργό τον ενημέρωσα ότι κατευθύνομαι το απόγευμα και είδα εγώ ίδιος τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Βορείου Ελλάδος για να πρωτού ξεκινήσουν οι συλλήψεις, για να επισημάνω την ένταση και την βούληση, όχι τη δικιά μου σαν καλαφάντηση, αλλά τη δικιά μου σαν εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης στη Βόρεια Ελλάδα, ότι θα πρέπει να κινήσουν, και αυτή ήταν και, αν θέλετε, και η φρασιολογία μου, γη και ουρανό, ώστε να βρεθούν οι ένοχοι. Και οφείλω να πω και να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στην ελληνική αστυνομία, γιατί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, από την επόμενη ξεκίνησαν οι συλλήψεις και ουσιαστικά οδηγηθήκαμε στη σύλληψη και των 12 φερόμενων, δεν μπλεκομένων σε αυτή στη δολοφονία του Άλκη. Ναι. Άρα και την επόμενη φυσικά θεώρησα χρέος μου και είδα πάλι προσωπικά, φυσικά ανέβηκα, είδα τα παιδιά, τα τραυματισμένα, τα δύο παιδιά, το ένα ήταν εντελώς σοκαρισμένος ο νεαρός, δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι είχε γίνει, ο άλλος ήταν κάπως σε μια πιο έτσι ψύχρεμη κατάσταση. Τέλος πάντων, το βασικό είναι ότι τα παιδιά τουλάχιστον πλήττωσαν τον κίνδυνο μετά από λίγες 24 ώρες, βγήκαν από το νοσοκομείο. Yeah. Το βασικό είναι να μην ζήσουμε και αυτές τις στιγμές, και θέλω και να εξάρω και την αντιμετώπιση των τραγικών γονέων του Άλκη σε αυτό το τραγικό συμβάν. Και θα πρέπει να, γι' αυτό σας είπα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε
Και όντως είμαι συντετριμμένος τώρα από αυτό το γεγονός, γιατί όπως λέτε και από την εμπειρία μου, έχω παραστεί και σε άλλες απώλειες πολλών παιδιών μέσα από, από την αγάπη του συναθλητισμού. Είναι τραγικό. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε, να επανοχωρήσουμε, να φοβηθούμε, να διστάσουμε. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην ξαναυπάρξει τέτοια απώλεια. Να μην ξαναυπάρξει τέτοια απώλεια πουθενά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Είναι κρίμα και άδικο, είναι αδιανόητο, είναι τραγικό. Θέλω όλοι μας να βάλουμε πραγματικά, να συμβάλλουμε σε αυτό. Η πολιτεία, ο τύπος ενδεχομένως είναι πολύ σημαντικό και ενδεχομένως σίγουρα. Έχουμε, μπορούμε να κάνουμε, ξέρετε, το βήμα παραπάνω και να νιώσουμε σαν Έλληνες και σαν Θεσσαλονικείς και σαν Έλληνες περήφανοι και για τις ομάδες μας και για το προϊόν το ποδοσφαιρικό ή το μπασκετικό ή το αθλητικό εν γέννη, και να περάσουμε σε μια επόμενη μέρα. Θέλω να φύγουμε από αυτό και να ολοκληρώνοντας, κύριε Καλαφάτη, θέλω να σας ρωτήσω για κάτι που ουσιαστικά αναφέρατε και εσείς στο ξεκίνημα της τοποθέτησής σας, έχει να κάνει με τα έργα. Φυσικά, επειδή μιλάτε στο Λίμπερο, θα πάμε στα έργα που αφορούν στις ομάδες μας και στα γήπεδα. Θέλω μία τοποθέτηση, την περιμένει ο κόσμος, είναι η αλήθεια, και για το γήπεδο του ΠΑΟ και για το γήπεδο του Άρη, που ξέρω ότι ενδιαφέρεστε, επαναλαμβάνω, από το χώρο του αθλητισμού είστε, είναι λογικό να ασχολείστε και να ενδιαφέρεστε και να έχετε επαφές με ανθρώπους. Ο ΠΑΟΚ, ξεκινώντας από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, πού βρίσκεται? Και ο ΠΑΟΚ βγάζει τις τελευταίες μέρες και πάλι μια ενόχληση, από ό,τι καταλαβαίνω, από την ΠΑΕ, για το προεδρικό διάταγμα, για την υπογραφή του προεδρικού διατάγματος. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω εσείς, γνωρίζετε? Είναι κατανοητή η αγωνία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και η πίεση που ασκούν και οφείλουν να ασκούνε, και το κατανοώ απόλυτα, για να μπορέσει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα, να τρέξει όσο γίνεται πιο γρήγορα η απαραίτητη διαδικασία. Κάτι το οποίο σας ομολογώ ότι και γίνεται. Αν ρωτήσετε ανθρώπους του τεχνικού κόσμου, θα σου το πούν αυτό. Άλλωστε υπάρχουν και τοποθετήσεις του ίδιου του μελετητή, ο οποίος είχε αναλάβει το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ, του μελετητή από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο οποίος και εκείνος ουσιαστικά συνομολόγησε ότι είναι εντελώς απολύτως μέσα σε προθεσμίες το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος τώρα δεν ξέρει ότι τώρα δεν παίζει ρόλο η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Η τελική φάση, γιατί ακούγει από προεδρικά διατάγματα, συμβούλια της επικρατείας κτλ., είναι τεχνικά πράγματα, ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Το βασικό όμως είναι ότι είναι στην τελική του ευθεία, σε κάποιους μήνες. Αυτό δεν εξαρτάται από κανένα υπουργείο και από καμία υπηρεσία της κυβέρνησης, να σου το πω έτσι. Εξαρτάται από το χρόνο που θα διαθέσει ο εισηγητής που έχει αναλάβει το φάκελο του συγκεκριμένου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι καθαρά θέμα της δικαιοσύνης ουσιαστικά, για να μπορέσει μετά, εφόσον γίνονται οι παρατηρήσεις, να πάει στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και να υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα. Δεν βλέπω ότι θα υπάρξει καθυστέρηση από εδώ και πέρα πολύ μεγάλη, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ελέγξει, αν θέλετε, η κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Έχουμε τελειώσει από την πλευρά της κυβέρνησης. Με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις που είχαν γίνει από την πλευρά. Τι μένει ΠΑΟ, δηλαδή, γιατί δεν το καταλαβαίνω καλά έτσι όπως το λέτε. Όχι όπως το λέτε εσείς, όσον αφορά στην εξέλιξη. Επειδή ο ΠΑΟΚ μιλάει γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμη το προεδρικό διάταγμα, τι χρειάζεται? Εσείς λέτε ότι θα πρέπει να εξεταστεί ο φάκελος από το Συμβούλιο της Επικρατείας και με τις τελικές παρατηρήσεις, αφού τελειώσει από τον. Το χρεώνεται ένας εισηγητής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι τον άλλο το δικαστήριο. Αφού κάνει τον τελικό έλεγχο το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα σταλεί στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, που εκεί πέρα δεν θα υπάρχει, θα είναι μια τυπική διαδικασία, να υπογραφεί και από το ΠΙΔΕΛΤ, ας πούμε, από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν είναι στα Υπουργεία, δηλαδή, δεν κολλάει κάπου στο Υπουργείο Χωροταξίας του Περιβάλλοντος, να σου το πω έτσι. Η αίσθηση του κόσμου είναι ότι κολλάει σε αυτή τη διαδικασία, στα Υπουργεία. Και τώρα εσείς λέτε αυτό, είναι μια εξέλιξη νομίζω, αυτό που λέτε, γιατί ο κόσμος γνωρίζει άλλο. Το ξέρω ότι γνωρίζει άλλο και σας είπα αν γνωρίζετε. Ή παραπληροφορείτε. Μπορεί να παίζει και αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ σας λέω ποια είναι η διαδικασία. Εγώ δεν θα μπω τώρα στο θέμα της πληροφόρησης. Μου κάνετε μια ερώτηση. Εγώ σας λέω ότι είναι στην τελική ευθεία. Δεν έχει να κάνει με καμία κολυσιεργία από κανένα υπουργείο αυτή τη στιγμή. Είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις, όπως ήθελε και ο ΠΑΟΚ, σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Δήμου και της Περιφέρειας. Γιατί αυτές έπρεπε να ενσωματωθούν. Και καλά έκανε και ο ΠΑΟΚ και ζήτησε να καταγραφούν και να ενσωματωθούν μέσα. Mm-hmm. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις, ας πούμε, της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον περιβάλλοντα χώρο. Και αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία που σας
σας εξήγησα. Και βέβαια είναι άλλο το γήπεδο του ΠΑΟΚ, εντελώς διαφορετική περίπτωση το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Να δώσω μια υπόμνηση, αν κάνουν μια έρευνα κάποιοι και ρωτήσουν αν πραγματικά αντίστοιχα έργα καθυστέρησαν, ήταν πιο γρήγορα ή πιο αργά όσον αφορά τη διαδικασία και από πλευρά της κυβέρνησης, θα διαπιστώσετε όσοι ρώτησετε το ΤΕΑ, ας πούμε, που είναι το τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Αυτά, η διαδικασία ήταν απολύτως μέσα στα πλαίσια, για να σας το πω, και πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή έγιναν πολύ γρήγορα τα πράγματα. Άρα υπάρχει αισιοδοξία, καταλαβαίνω, δηλαδή είναι θετική η αύρα. Πολύ. Που εγώ αισιοδοξώ ότι είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τον χρόνο που θα αναλώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας ή ο εισηγητής που θα πάρει. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα κράτος δικαίου αυτό είναι μια διαδικασία που δεν μπορούμε να επισέλθουμε. Θεωρώ όμως ότι είμαστε πραγματικά στη τελική ευθεία. Απλώς η τελική ευθεία δεν εξαρτάται από το να σηκώσει ένα τηλέφωνο ένας υπουργός, ένας υφυπουργός, να τρέξει μια δικασία. Αυτό το κάναμε. Σας είπα προηγουμένως ότι εγώ λειτουργώ ως επιταχυντής και στο θέμα του μεγάλων έργων και στο θέμα αυτό, ανεξαρτήτως αν δεν βγαίνω στα ραδιόφωνα κτλ. Δεν είναι η δουλειά μου να βγαίνω. Η δουλειά μου είναι να μπορώ να τρέχω στην πιο γρήγορα τις διαδικασίες που αφορούν έργα της Θεσσαλονίκης και αυτό κάνω. Έτσι. Και για το γήπεδο του Άρη, γιατί τρέχει και αυτή η διαδικασία. Το γήπεδο του Άρη είναι μια ιδέα, είναι μια πρόταση. Ξέρω ότι έχετε επαφές και φυσικά με τον ΠΑΟ και το γήπεδο του ΠΑΟ και με τον Άρη, για το γήπεδο του Άρη. Είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, καμία σχέση με το γήπεδο του Άρη με το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι μια ιδέα που είναι ουσιαστικά στα σπάρακαν ακόμα, έτσι για να είμαστε ακόμα ειλικρινείς. Ναι. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω για την ώρα είναι ότι δεν το έχουμε αφήσει καθόλου το κομμάτι του γηπέδου του Άρη και πιστεύω ότι το βασικό στο κομμάτι αυτό είναι να υπάρξει μια καθαρή και πλήρης ενημέρωση όταν ξεκινήσει η διαδικασία της συζήτησης, με δεδομένη τη βούληση της κυβέρνησης να βοηθήσει τον Άρη να αποκτήσει ένα καινούριο δικό του γήπεδο. Αλλά αυτό είναι μια διαδρομή που βρισκόμαστε ακόμα στην αφετηρία, να σου το πω έτσι. Αλλά υπάρχει καλό κλίμα, η κυβέρνηση ασχολείται, δεν το έχει αφήσει καθόλου τον αντίον αυτό το ζήτημα. Ναι, αυτό το γνωρίζω. Είναι ένα ζήτημα πολύ πιο σύνθετο, πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο χρονοβόρο. Έχετε επαφές με τους ανθρώπους της ΠΑΕ, με τους ανθρώπους του ερασιτέχνη αυτό το διάστημα για το θέμα του ΠΑΕ? Κλίμα επικοινων, υπάρχει κλίμα θετικό, γιατί υπάρχει και η βούληση. Ας μείνουμε για την ώρα σε αυτό. Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να υποστηρίξω εμπράκτως. Φυσικά και υπάρχει μια επικοινωνία και όχι μονάχα με μένα. Το έργο αυτό ξεπερνάει τον Υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης. Ο Μακεδονίας Τράκης εδώ πέρα μπορεί να επιταχύνει και να διευκολύνει καταστάσεις, αντιλαμβάνεστε. Σε ένα μεγάλο τέτοιο project εμπλέκονται πάρα πολλοί συνάδελφοι υπουργοί. Αλλά το βασικό είναι να υπάρξει και μια σχετική, να καταλήξει και ο Άρης σε ένα αρχικό σχέδιο να κάνει πιο, αν θέλετε, μια ιδέα που έχει και μια πρόταση, να την εμπλουτίσει και να την καταστήσει εντελώς ρεαλιστική για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε και με πιο συγκεκριμένα βήματα. Είναι λογικό, και με αυτό κλείνω κύριε Υπουργέ, είναι λογικό να σας πιέζουν λίγο παραπάνω, να σας θεωρούν δικό τους οι παράγοντες εδώ των ομάδων της Θεσσαλονίκης, γιατί προέρχεστε από τον χώρο του αθλητισμού, είναι λογικό. Δηλαδή έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο, λένε οι άνθρωποι αυτοί, και καλά κάνουν και το λένε, στο Υπουργείο, στο Μακεδονία Στράκης, έτσι. Είναι Υπουργός Εσωτερικών, άρα πρέπει να τον πιέσουμε λίγο παραπάνω. Είναι μέρος αυτού που κάνω, να δέχομαι πιέσεις. Πρώτος, εγώ σας είπα ότι είναι εύλογες οι πιέσεις και του ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνω, και είναι... Και εγώ στη θέση του να σας πω το ίδιο θα έκανα, άμα ήμουν εκπροσωπούς στα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Θα πίεζα το Χ. Καλαφάτη να τελειώσει πιο γρήγορα, να πιέσει με κάποιο τρόπο. Και πολύ καλά κάνουν, σας το πω έτσι, και κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι κάνουν αυτό που πρέπει για να περασπιστούν τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Κατά αντιστοιχεία, συμβαίνει και το ίδιο με το γήπεδο του Άρη. Και βεβαίως οι άνθρωποι του Άρη έχουν την αγωνία τους. Επίσης ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι και ο ΠΑΟΚ. Όπως και εγώ, να σας πω την αλήθεια, θεωρώ μεγάλες ομάδες όλες, να σας το πω την αλήθεια. Και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς για μένα μεγάλη ομάδα. Ο Μακεδονικός είναι μια μεγάλη ομάδα, ο καθένας έχει την ιστορία του. Βέβαια. Και βεβαίως η αγάπη που έχει ο κάθε φίλαθλος με την ομάδα του είναι μοναδική και ανεκτήμητη. Και το σέβομαι αυτό το πράγμα. Και αυτό και σας είπα και προηγουμένως στη συζήτησή μου, ότι σε κάθε περίπτωση, όπως και κάνω και σε όλη μου την πολιτική διαδρομή, αλλά και στα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό, εγώ θα είμαι υπέρμαχος της αλήθειας, της διαφάνειας και της αντικειμενικής ενημέρωσης του κόσμου. Γιατί είναι ιερή
η αγάπη για μένα, ακριβώς επειδή προέρχομαι από τον αθλητισμό, το έχω σπουδάσει, το αντικείμενο το έχω υπηρετήσει, mm-hmm. με βοήθησε στην πολιτική μου καριέρα. Εγώ δεν ξεχνάω ότι με βοήθησε έτσι, η ποδοσφαιρική, η αθλητική μου καταγωγή, η ενασχόλησή μου. Ήμουνα στον ΠΑΟΚ. Στα πρώτα μου βήματα δεν ήμουνα παιδί του κομματικού σωλή, να το πω έτσι, ούτε παιδί, ας πούμε. Ήμουνα ένα λαϊκό παιδί που με βοήθησε πάρα πολύ η ενασχόλησή μου με τον ΠΑΟΚ και από εκεί πέρα ήταν και τα πρώτα μου βήματα. Ναι, ναι, έτσι είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως νιώθω ότι τιμώ όλα αυτά τα χρόνια όλες τις ομάδες. Σέβομαι περιόριστα την ιστορία και σέβομαι περιόριστα του κάθε συλλόγου και της κάθε ομάδας, και αυτό που κάνω πράξη είναι να είμαι καθαρός και διάφανος. Γιατί αντιλαμβάνομαι την αγάπη που είχε ο Αριανός για την ομάδα του, αντιλαμβάνομαι την ομάδα που είχε ο Παοξής για την ομάδα του, ο Ηρακλειδέας για τη δικιά του, και προσπαθώ με καθαρότητα και διαφάνεια να κάνω τη δουλειά μου. Πρέπει ο κόσμος, οι φύλαθλοι αυτών των ολοφυλών σωματείων, να έχουν μια πλήρη εικόνα και μια πραγματικότητα για τα θέματα που αφορούν την ομάδα τους, να γνωρίζουν την πραγματικότητα. Σε αυτό εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Υπουργέ, κύριε Καλαφάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Καλαφάτη, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη.